Είναι η κυρία Μαλία Χατζηγιάννη. Κυρία Χατζηγιάννη, καλή σας ημέρα. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Δύσκολη εβδομάδα, ναι. Όντως. Γεμίζουν επικίνδυνα τα νοσηλευτήρια. Η κατάσταση εκεί στο νοσοκομείο αναφοράς ποια είναι? Σήμερα νοσηλεύουμε 63 ασθενείς, εκ των οποίων οι 5 στη μονάδα αυξημένης φροντίδας. Ναι, η οποία... Και αναμένονται στην πορεία της μέρας εισαγωγές. Ναι, η οποία μονάδα αυξημένης φροντίδας, κυρία Χατζηγιάννη, έχει φτάσει στο 100% της πληρότητάς της? Χθες είχαμε 6 στους 6, είναι 6 κλίνες, είχαμε 6 ασθενείς, απλά διακομίστηκε ένας ασθενής προς Λευκοσία. Έχουμε 5 στα 6 κρεβάτια κατηλημμένα. Άρα ουσιαστικά έχει φτάσει στα ωριά της η δυναμική της συγκεκριμένης μονάδας αυξημένης φροντίδας, ναι. Έτσι δεν είναι? Δεν μπορεί να γίνει εισαγωγή νέων. Αυτό το έχουν υπόψη τους οι αρχές? Έχετε ζητήσει κάτι παραπάνω? Γίνεται να διορθωθεί αυτό το πράγμα, να γίνει κάποια επέκταση? Ναι, έχουμε επεκταθεί και στην ορθοπαιδική κλινική, όπου έχουμε εκεί περιθώριον ακόμα κάποιων κλινών. Σε περίπτωση που κάποιος ασθενής, γι' αυτό κρατάμε πάντα ένα κρεβάτι στη μονάδα αυξημένης φροντίδας, σε περίπτωση που επιδεινωθεί κάποιος από τους υπόλοιπους για να φιλοξενηθεί στη μονάδα. Ναι. Ή αν έρθει κάποιος από εξωτερικός ασθενής προς το νοσοκομείο και χρειάζεται μονάδα, πάντα κρατάμε ως επιφυλακή το ένα κρεβάτι. Ναι. Σε περίπτωση όμως που υπάρξουν μεγαλύτερες ανάγκες, τότε θα πρέπει να διακομιστούν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας. Πώς αποτιμάτε εσείς την κατάσταση, κυρία Χατζηγιάννη? Σίγουρα ανησυχείτε, αλλά όπως βλέπουμε και την προειδοποίηση του Υπουργείου Υγείας, αναμένεται ο αριθμός των ασθενών να αυξηθεί. Σίγουρα, όχι μόνο οι επόμενες μέρες, οι επόμενοι μήνες προβλέπονται να είναι ιδιαίτερα δύσκολοι. Οι αριθμοί που παρουσιάζονται στην κοινότητα είναι ιδιαίτερα αυξημένοι και ανησυχητικοί. Και σίγουρα αυτό αντανακλά και τον αυξημένο αριθμό των εισαγωγών. Φοβάστε για το χειρότερο σενάριο? Φυσικά, φυσικά. Γι' αυτό πρέπει όλος ο κόσμος να λάβει το μήνυμα ότι πρέπει να πειθαρχεί στους κανόνες. Ο καθένας μας έχει ατομική ευθύνη να περιορίσει τον κίνδυνο και πρέπει να σεβαστούμε και τους γύρω μας, αν μη τι άλλο, και να σεβαστούμε και τους επαγγελματίες υγείας που 8 μήνες δουλεύουν ακατάπαυστα. Να. Όσον αφορά στους επαγγελματίες, θέλουμε να σταθούμε λίγο, κυρία Χατζηγιάννη. Το ηθικό του κόσμου πώς είναι? Γνωρίζουμε ότι υπήρχαν σοβαρά ζητήματα υποστελέχωσης όλο το προηγούμενο διάστημα. Είχατε κάνει και αγωνιώδεις εκκλήσεις προς το Υπουργείο Υγείας, να είστε και τον ΟΚΙΠΗ βεβαίως, για να στελεχωθεί το νοσοκομείο αναφοράς. Ναι, καθημερινά προκύπτουν μικρές ανάγκες. Ήδη προωθούνται, έρχονται ενισχύσεις. Ανάλογα με το πόσα κρεβάτια έχουμε κατηλημμένα, αλλάζουν οι ανάγκες στο προσωπικό. Ο κόσμος, οι επαγγελματίες υγείας δουλεύουν συλλογικά και ομαδικά, υπερβάλλουν αυτό. Όμως η κούραση, όσο και να μην θέλουν να το παραδεχτούν, είναι φανερή. Έχει κουραστεί το προσωπικό. Παρ' όλα αυτά όμως δεν σταματά να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Μάλιστα. Κυρία Χατζηγιάννη, καλή δύναμη να ευχηθούμε. Καλό κουράγιο. Ας ελπίσουμε να αποφευθεί το χειρότερο σενάριο.